Με τη συμμετοχή και την υποστήριξη των κατοίκων της Λίμνου, μέλη του ΕΝΑ Media Group προχώρησαν στην πρώτη επίσημη πανελλαδική προβολή του ντοκιμαντέρ Λίμνη Αγή το βράδυ της Παρασκευής στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρουλά στη Λίμνο. Πλήθος πολιτών αλλά και φορέων, ανάμεσά τους ο Δήμαρχος Λίμνου Δημήτρης Μαρινάκης, ο Έπαρχος Λίμνου Βαγγέλης Γιαρμαδούρος και αρκετοί άλλοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης πλημμύρισαν το Δημοτικό Κινηματοθέατρο στη Λίμνο το απόγευμα της Παρασκευής για να παρακολουθήσουν το σημαντικό αυτό ντοκιμαντέρ και την ιστορία της Λιμνίας Γης. Αποτελεί το ντοκιμαντέρ ένα από τα 6 ντοκιμαντέρ της σειράς Ιστορικές Διαδρομές, παραγωγής της Videotex, με συμπαραγωγό την Cosmote TV. Μετά από αυτή την πρώτη επίσημη πανελλαδική προβολή, το ντοκιμαντέρ θα παίζει μόνο στην πλατφόρμα της Cosmote, στο Cosmote History. Τώρα για τη Λιμνία Γη, νομίζω ότι το ντοκιμαντέρ θα μας αποζημιώσει όλους. Είδατε αυτά που ανέφεραν και οι εκπρόσωποι αλλά και οι κάτοικοι της Ορεστιάδας, του Νευροκοπίου, δηλώνουν και δείχνουν ότι ένα περιφερειακό κανάλι μέσα από την συλλογική προσπάθεια, είπε και ο αγαπητός κύριος Παλαιστίδης, ότι πραγματικά είμαστε ένα και φαίνεται ότι τα παιδιά είναι ένα στην Καβάλα. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά σας που κάνατε και θα την δούμε και θα την απολαύσουμε. Και το δεύτερο είναι η προτροπή, γιατί φέτος κλείνοντας τα 100 χρόνια το 2018 από την υπογραφή της συνθήκης του Μούδρου, είναι μια καταπληκτική ευκαιρία και για σας και για μας αυτά τα γεγονότα να καταγραφούν, γιατί κλείνουμε έναν κύκλο. Να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Έπαρχο, τον Πάτερ Σοφιανό, τους εκπροσώπους του στρατού που υπάρχουν και όλους αυτούς τους απλούς πολίτες που πραγματικά, όπως είπα, είδατε και στο βίντεο, όλους αυτούς τους απλούς πολίτες που αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια και μας δώσαν τόση βοήθεια για να καταφέρουμε να κάνουμε πράξη αυτό που θέλαμε σχετικά με τη Λίμνη Αγή. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παξιμαδά που πραγματικά ήταν το βιβλίο που καταρχήν διαβάσαμε και από εκεί πήραμε τις πρώτες πληροφορίες για να ξεκινήσουμε και να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου που βοήθησαν σε αυτό. Και ξεχωριστή έτσι, ευχαριστία πρέπει να κάνω στους επαγγελματίες αυτού του νησιού που όχι μόνο σε αυτό το ντοκιμαντέρ αλλά και σε όλη την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει εμείς σαν ένα τσάνελ από το 2015 στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους, μπορεί να ξεχνάω κάποιον τώρα αυτή τη στιγμή που εμφανίστηκε στο ντοκιμαντέρ. Θα ήθελα να με συγχωρέσει. Πιστεύω ότι η συμβολή της τοπικής κοινωνίας ήταν τεράστια. Πριν από την έναρξη του ντοκιμαντέρ, απονεμήθηκαν οι τιμητικές πλακέτες σε όσους συνέβαλαν στη δημιουργία μιας τόσο σημαντικής παραγωγής, με τον Δήμαρχο Δημήτρη Μαρινάκη να προσφέρει τιμητικές πλακέτες τόσο στον πρόεδρο του ΕΝΑ Media Group Λευτέρη Κουκουτίνη, όσο και στον Γενικό Διευθυντή του Ομίλου Τάσο Παλαιστίδη. Πρόεδρε, μέσα από το ανθρώπινο έργο, νομίζω ότι θα δώσω και άλλες ιδέες. Και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δήμαρχε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη γραφή του συμπατριώτη μας του Χρήστου Γκαζόλη. Και ανέφερα και νωρίτερα για τη Λιμνία Αγή, σε μια τελείως διαφορετική έκδοσή της, αλλά εξαιρετική δημιουργία. Να είστε καλά, καλές παραγωγές. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια. Ανθρώπων έργα, κύριε Παλαιστίδη. Όλα είναι ανθρώπων έργα, Δημαρχέ, όλα είναι ανθρώπων έργα, το ξέρετε. Και Λιμνία Αγή. Σε μια διαφορετική έκδοση. Ναι, για αυτή η έκδοση νομίζω ότι αξίζει. Εκ των πραγμάτων, μέσα από τέτοιες ιστορικές αναφορές και διαδρομές, σου μαθαίνεις πολλά πράγματα. Πράγματα τα οποία μπορείς να τα και οφείλουμε όλοι μας να τα μεταδώσουμε στους νεότερους και στις νεότερες, για τον τρόπο με τον οποίο η Λιμνία Αγή προσέφερε στους κατοίκους της εποχής εκείνης. Ήταν κάτι το μοναδικό, όπως μοναδικό είναι και το νησί μας. Βέβαια έχουμε πολλούς κρυμμένους θησαυρούς, άλλα νησιά και άλλα μέρη προσπαθούν να πλάσουν κάποιους μύθους. Εμείς, το είδατε σήμερα, θα το δει και ο κόσμος τις επόμενους μήνες, χρόνια, υπάρχει. Είναι η πραγματικότητα. Αυτό που μου άρεσε δεν είναι μόνο η ποιότητα της εικόνας, αλλά επίσης όλο το γύρισμα. Και ξέρεις, λαμβάνοντας μέρος από την αρχή μέχρι το τέλος,
συγκινήσει να βλέπεις πώς παίρνει σάρκα και οστά. Αυτό επίσης που μου έκανε εντύπωση είναι ότι παρουσιάζει και λίμνο. Δεν είναι μόνο η λίμνη Αντέρα και η λίμνη Αγή. Και αυτό κάνει φοβερή εντύπωση. Εγώ νομίζω ότι θα ταξιδέψει μακριά. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετική δουλειά, πραγματικά. Όχι μόνο ιστορική δουλειά, και σε όλους τους τομείς. Δηλαδή και τα γυρίσματα και τα τοπία και το speaking και όλα τα πάντα είναι εξαιρετική δουλειά. Θα κάνει τη Λίμνο γνωστή σε όλο τον κόσμο. Διερεύνησα τις πηγές και διαπίστωσα ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά αξίζει να προβληθεί προς τα έξω και να γίνει γνωστό στη Λίμνο. Δώστε το έναυσμα και το κίνητρο σε πολλά άτομα να ενημερωθούν για τη Λίμνο και για τη Λιμνιά Γη και να ψάξουν περαιτέρω, να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω σε αυτό, ακόμα και σε εμάς τους ίδιους τους ντόπιους. Γενικά πιστεύω ότι είναι η αρχή πολλών καλών για το νησί. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΕΝΑ Media Group, Λευτέρης Κουκουτίνης, προχώρησε επίσης την προσφορά τιμητικών πλακετών στους χορηγούς που στάθηκαν αρρωγή σε μια τόσο σημαντική παραγωγή, αλλά και στους πρωταγωνιστές του ντοκιμαντέρ Λίμνη Αγή. Δημήτρη, πραγματικά ήταν τεράστια η συμβολή σας. Δεν σας ανέφερα πριν γιατί θα πάρετε και το βραβείο. Εμείς ευχαριστούμε, Μουσέρη, για την τριετή αυτή συνεργασία. Εγώ πίστεψα από την πρώτη στιγμή ότι η Καβάλα γενικά που είναι δίπλα μας και το ένα κανάλι θα μπορέσει να προβάλλει το νησί μας. Σας ευχαριστώ. Για να γίνονται έτσι όμορφες δουλειές. Ήταν τεράστια η συμβολή τους, θα δείτε και τώρα. Έκανα ένα δρόμο το οποίο πραγματικά θυμίζει κινηματογραφική ταινία. Ο κύριος Παξιμαδάς υπήρξε ουσιαστικά αυτός που μας έδωσε τις περισσότερες πληροφορίες μέσα από το πολύ αξιόλογο βιβλίο του. Κύριε Κατενίδη, εδώ θέλω να πω ότι η προσφορά του κύριου Κατενίδη είναι πραγματικά ανεκτίμητη. Από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε το 2015, είναι κοντά μας, εξοδεύει όλο τον χρόνο του, μας πηγαίνει από μέρος σε μέρος πραγματικά. Έχουμε γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλά σημεία και προορισμούς της Λίμνου. Καταρχάς ήθελα να ευχαριστήσω το κανάλι σας και τον Όμιλο και όσους εργάζονται, γιατί πραγματικά έχετε συνεισφέρει στην επιτυχία του τουρισμού τα τελευταία χρόνια. Αυτό το έζησα προσωπικά. Είναι προσωπική μου εκτίμηση. Και επίσης ήθελα να αναφέρω ότι η αγάπη σας για το νησί ξεπερνάει τα όρια της συνεργασίας του επαγγελματισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην Αθήνα, όταν τον είδανε στο Κοσμοτέ, νομίζανε ότι είναι ηθοποιός. Ότι έπαιζε. Δεν ήταν έτσι. Είπαμε είναι πραγματικός και πραγματικά έβγαλε όλο αυτό το συνέστημα για να δείξουμε τι επικρατούσε εκείνη την εποχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ έμαθα πράγματα που δεν τα γνώριζα. Εγώ είχα ασχοληθεί αρκετά με τη Λιμνία Γη και είχα δει την διατριβή του κυρίου Παξιμαδά. Οπότε γνώριζα αρκετά πράγματα. Παρ' όλα αυτά ήταν ένα πολύ ολοκληρωμένο ντοκιμαντέρ. Συνέδεσε την αρχαιότητα με το σήμερα, κάτι πολύ σημαντικό για το νησί μας. Και πιστεύω ότι θα είναι ένα ντοκιμαντέρ που θα στιγματίσει τα επόμενα χρόνια και το θέμα τουρισμού για το νησί. Είναι συγκίνηση γιατί είναι κάτι που το χρειαζόταν το νησί. Είναι ένα κομμάτι στο puzzle της Λίμνου το οποίο αν δεν γνωρίσει κανένας συμπληρωμένο θα λέγα δεν θα μπορεί να καταλάβει την ομορφιά της Λίμνου. Είναι όμως ένα σημαντικό κομμάτι του παρελθόντος το οποίο προβλήθηκε με μια ιδιαίτερη προσέγγιση και επιστημονική και από την πλευρά της παρουσίας των ντόπιων οι οποίοι πραγματικά νομίζω και αυτοί συνέβαλαν στην δημιουργία αλλά είναι μια εξαιρετική προσπάθεια και του ένα channel το οποίο πραγματικά το τελευταίο διάστημα προβάλλει πάρα πολύ και τον νησιωτικό χώρο, τη Λίμνο μας. Ήταν ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, συνεργασία του ένα channel με την Κοσμοτέ TV. Εγώ χάρηκα ιδιαίτερα γιατί υπήρχαν μέρη που δεν γνώριζα καν που βρίσκεται η Λίμνη Αγή, θα πω ψέματα. Και χάρηκα ιδιαίτερα που το είδα μέσα από το ντοκιμαντέρ αυτό. Θα βοηθήσει αυτό για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού, προβάλλοντας μέσω του Κοσμοτέ TV το ντοκιμαντέρ αυτό. Επειδή είμαι επαγγελματίας στον τουρισμό, πιστεύω ότι και ο ιστορικός τουρισμός είναι μια θεματική ενότητα του τουρισμού. Σίγουρα θα βοηθήσει στην προβολή του νησιού, στους Έλληνες, στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο.